Σίγουρα partido... περίεργα συναισθήματα, γιατί μέχρι ένα σημείο είχαμε την πρώτη θέση στα χέρια μας. Είχαμε την πρώτη θέση των play-off στα χέρια μας και ξαφνικά καταρρεύσαμε από κούραση. Δεν μπορούσαμε να κυνηγήσουμε όπως έπρεπε το παιχνίδι. Δεχτήκαμε την ανατροπή και αυτή τη στιγμή η θέση μας δεν είναι αυτή που πιστεύω ότι θα έπρεπε να μας αρμόζει. Από εκεί και πέρα πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι. Αυτό πρέπει να κάνουμε, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε άλλο αυτό το πράγμα για την επόμενη σεζόν που έρχεται και πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή. Αυτή η εμφάνιση ήταν συνέχεια των προηγούμενων εμφανίσεων. Πώς ξεκίνησε η ομάδα? Sinceramente, como dice, δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση. Και οι υπόλοιπες ομάδες που δεν κέρδισαν το κύπελλο δεν νομίζω ότι παίξαν καλύτερα από εμάς. Καμία ομάδα δεν απέδωσε καλό ποδόσφαιρο μέσα στα play-off. Γενικότερα, όπως έχω ξαναπεί, τα play-off είναι ένας πολύ δύσκολος θεσμός. Το ίδιο θα έλεγα ακόμα και αν κερδίζαμε σήμερα, δεν θα άλλαζε κάτι. Καμία ομάδα δεν μπορεί, δεν έπαιζε δύο παιχνίδια με την ίδια ενδεκάδα. Υπήρχαν τραυματισμοί, υπήρχαν κάρτες, υπήρχε κούραση. Κάθε ομάδα έπρεπε να αλλάζει ουσιαστικά την ενδεκάδα της από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και αυτό είχε και φαινόταν και μέσα στο γήπεδο που κανένας δεν ουσιαστικά έθελξε με την απόδοσή του. Καμία ομάδα δεν κέρδισε, ας πούμε, 5-6 παιχνίδια. Από εκεί και πέρα δεν θα έλεγα ότι η σεζόν είναι αποτυχημένη. Πετύχαμε καλά πράγματα, κάναμε τον κόσμο υπερήφανο. Από εκεί και πέρα σίγουρα δεν ήταν αυτό που θέλαμε το σημερινό αποτέλεσμα. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι. Στο κάτω-κάτω πήραμε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να την κρατήσουμε και στα play-off. Και να είμαστε αισιόδοξοι για την επόμενη χρονιά που πιστεύω θα κάνουμε πολύ καλά πράγματα. Προσωπικά, αν θέλετε να κάνετε ένα αναπολύτω με τις δικές του προσχέσεις, αν βρείτε αυτά τα οποία περίμενε ερχόμενος κλούβα, αν είναι ευχαριστημένος μετά όσο προσφέρετε, τι ακόμη περιμένουμε τον εαυτό. Προσωπικά νιώθω ότι αναγεννήθηκα στον ΠΑΟΚ, γιατί οι τελευταίοι 6 μήνες στη ΡΕΝ ήταν κάτι τραγικό για μένα. Νιώθα ουσιαστικά πεθαμένος αγωνιστικά. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν μπορέσα να προσαρμοστώ άμεσα, ήμουνα πίσω σε φυσική κατάσταση και ίσως λίγο παραπάνω και με τα συνεχόμενα παιχνίδια τώρα τον play-off. Αυτό ήταν και πολύ δύσκολο, ακόμα πιο δύσκολο σε μένα να το διαχειριστώ, καθώς έκανα με άλλη ομάδα προετοιμασία, ήρθα εδώ. Είχα μια διακοπή, δεν έπαιζα πολύ, οπότε για μένα ήταν λίγο πιο δύσκολο. Σίγουρα νιώθω πάρα πολύ καλά εδώ, περίμενα ότι θα είναι καλά, αλλά σε καμία περίπτωση ξεπέρασε τις προσδοκίες μου ο ΠΑΟΚ. Δουλεύουμε και εγώ συγκεκριμένα κάθε μέρα για να γίνω καλύτερος τεχνικά, τακτικά, να βελτιώσω τον εαυτό μου, η ομάδα κάθε μέρα το ίδιο. Είμαι πολύ αισιόδοξος για την επόμενη χρονιά. Περάσαμε αυτούς τους 5 μήνες τρομερές στιγμές, ακραία συναισθήματα, όπως το κύπελλο, όπως σήμερα που 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι είχαμε την πρώτη θέση και ξαφνικά χάσαμε την κατάσταση από τα χέρια μας. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, ότι δεν νικάς πάντα στο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω να πει κανένας ότι δεν δώσαμε σήμερα το 100%. Η άλλη ομάδα έτρεξε, το ήθελε, παίζουν πάντα δύο στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία και με την νίκη. Όπως πρέπει να σε σέβονται όταν κερδίζεις και παίζεις καλά, έτσι και εσύ πρέπει να σέβεσαι τον αντίπαλο όταν χάνεις. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.